σήμερα διοργανώνουμε εδώ στον φιλόξενο χώρο του Δίδυμου Οθωμανικού Λουτρού στο Μουσείο Τσιτσάνη την πρώτη διάλεξη για τη φετινή σεζόν και να σας πω ότι είναι η 135η διάλεξη που διοργανώνει ο φίλος. Η σημερινή διάλεξη έχει ομιλητή τον κύριο Κωνσταντίνο Βουβαλίδη, είναι καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι και πρόεδρος του τμήματος γεωλογίας. Περισσότερα θα ακούσουμε μέσα. Η αφορμή για το συγκεκριμένο θέμα, να σας πω και το θέμα, έχει να κάνει με την πλημμυρική κατάσταση της Θεσσαλίας και, και το θέμα του Ντάνιελ, της πλημμύρας η οποία ενέσκυψε πριν από ένα μήνα περίπου στην περιοχή μας. Αυτός ήταν και ο λόγος που σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε σαν φίλος να οργανώσουμε μια διάλεξη με τέτοιο περιεχόμενο. Είναι ένα θέμα πολύ πρόσφατο, ένα θέμα που έκανε μεγάλη ζημιά στην περιοχή μας και ελπίζουμε κάτι να ακούσουμε, κάτι να πληροφορηθούμε περισσότερο οπωσδήποτε από κάποιον άνθρωπο που έχει σχέση με τα συγκεκριμένα θέματα. Έλαβα μια πρόσκληση από το φίλο Στρικάλων για να έρθω εδώ και να μιλήσω για την πλημμύρα Ντάνιελ που είχε και τα καταστροφικά φαινόμενα στη Θεσσαλία. Το έκανα με μεγάλη χαρά και γνώριζα ότι είναι πολύ νοπές οι μνήμες από μια τέτοια καταστροφή και ο πόνος ακόμα δεν έχει κοπάσει. Αλλά το έκανα με τη λογική ότι ήθελα να περιγράψω τι έγινε στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, σε όλη την πεδιάδα της Θεσσαλίας και ο κάθε ένας Θεσσαλός πολίτης με τις δικές του βιωματικές γνώσεις να αντιληφθεί σε ποιο στάδιο της πλημμύρας βρέθηκε το σπίτι του δίπλα ή τι έγινε στην περιοχή του. Διαμορφώνοντας μια συνείδηση στους πολίτες τέτοια ή μια γνώση στους πολίτες, αν το θέλετε, η οποία να τους κατευθύνει στην προσπάθειά τους για ανασυγκρότηση. Γι' αυτό το λόγο και αυτή η ομιλία δεν έχει να κάνει στο να φοβήσει τους ανθρώπους, άλλωστε τι πιο φοβιστικό από το να ζήσουν την πλημμύρα. Εγώ, επειδή δεν βρισκόμαι στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλία, αλλά είμαι στη Θεσσαλονίκη, δεν την έζησα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό το να τη βιώνεις από μόνο του είναι μια τρομακτική εμπειρία. Απαλύνει τις αναμνήσεις, τον πόνο σου, τον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφερθείς τα πράγματα, αν γνωρίζεις γιατί έγινε, πώς έγινε, πώς εξελίσσεται, πώς μπορείς να προφυλαχτείς, τι περιμένεις από τους άλλους, τι περιμένεις από τον εαυτό σου, τι περιμένεις από την τοπική σου κοινότητα, τι περιμένεις από την πολιτεία γενικότερα, σε οποιαδήποτε βαθμίδα. Αυτή τη γνώση θα ήθελα σήμερα να την κουβεντιάσουμε και γι' αυτό ήρθα στα Τρίκαλα. Γιατί έγινε, κύριε καθηγητά, ποιος? Το κεντρικό ερώτημα, η πλημμύρα. Γιατί συνέβη αυτό το φαινόμενο, το πλημμυρικό στις Θεσσαλίας? Έγινε διότι εξαιρετικά μεγάλη όγκη νερού έπεσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα στη Θεσσαλία. Άρα η πλημμύρα που έρχεται στην περιοχή από Τρίκαλα, Καρδίτσα, Παλαμά μέχρι το Κουτσόχερο έγινε από έντονη βροχόπτωση και από την πλημμύρα που έγινε στη Δυτική Θεσσαλία. Στην Λάρισα δεν είχαμε τόσο έντονη βροχόπτωση, είχαμε όμως τεράστιους όγκους νερού που έφυγαν από την Δυτική Θεσσαλία και πήγανε στην περιοχή της Λάρισας. Άρα λοιπόν η Λάρισα ήταν μια πόλη η οποία νομίζω ότι την πλημμύρα, τη βασική πλημμύρα την έκανε μελιακά. Νομίζω δεν έβρεχε ή αν έβρεχε ψυχάλιζε εκείνη την μέρα. Άρα λοιπόν δεν ήταν η βροχή που βρέχει και λες τώρα μπορεί να πλημμυρίσω, ήταν μια άλλη πλημμύρα η οποία ερχόταν από το ίδιο το ποτάμι. Το οποίο όμως είχε δεχτεί πολλούς σόκους νερού από άλλες περιοχές. Ήρθα στη Θεσσαλία γιατί θέλω να αρχίσουμε να βάζουμε όλοι ένα λιθαράκι και να κατανοούμε το φαινόμενο. Και αν κατανοήσουμε το φαινόμενο, τότε θα βρεθούν λύσεις. Θα απαιτήσουμε λύσεις, θα έρθουν συγκεκριμένες επιστημονικές ομάδες, ίσως και λίγο διαφορετικές από αυτές που μέχρι τώρα υπάρχουν, και θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια νέα αντίληψη κράτους πολίτη, δηλαδή μια αντίληψη ότι και οι δυο πρέπει να κάνουμε προσπάθειες για να ανταποκριθούμε στη μεταβολή που μας δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, και με αυτόν τον τρόπο
οι έξυπνοι άνθρωποι θα λύσουν τα προβλήματά τους. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας, να ευχαριστήσω τον κύριο καθηγητή και να δηλώσω ότι είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που σήμερα βρίσκεται εδώ μαζί μας ο νεοεκλεγής Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κύριος Κουρέτας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, κύριε Κουρέτα, που είστε απόψε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ευχαριστούμε όλους εσάς που είστε εδώ. Του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Είναι τιμή για έναν ομιλητή να βλέπει μια αίθουσα στρατικά γεμάτη. Δεν το περίμενα. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θα ήθελα να σας πω ότι ξέρω ότι ήρθα πολύ νωρίς, ίσως πολύ κοντά στην καταστροφή και ξέρω ότι αυτή τόσο μεγάλη καταστροφή δεν είναι εύκολη να διαχειριστεί. Ήρθα όμως για να σας πω με έναν επιστημονικό τρόπο πώς έγιναν τα πράγματα και εσείς να τοποθετήσετε τον εαυτό σας μέσα σε αυτή την καταστροφή. Μα πρέπει πρώτα απ' όλα να το συνειδητοποιήσουμε. Άρα λοιπόν, σε τίποτα η παρουσίασή μου δεν είναι για να φοβήσει, δεν είναι σε εσάς ένα μονοπάτι λογικής. Ένα μονοπάτι που να αντιληφθείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η παιδιάδα της Θεσσαλίας. Εσείς έχετε σαν πληροφορία. Άρα θα δούμε τι πληροφορία Θεσσαλία στο κινητό σας, στο Google Maps. Παιδιάδα της Θεσσαλίας που έχει την ανατολική πλευρά. Υπάρχει Λάρισα, στην δυτική πλευρά υπάρχουν τα Τρίκαλα και οι Καρδίτσες. Θα σας πείσω ότι αυτό που ανέφερα ως ενιαίο χώρο δεν είναι ενιαίο. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη Θεσσαλία χωρίς να τη θεωρούμε ενιαία. Αν πούμε τώρα το ποτάμι των Τιμιών, το ποτάμι ο Πηνιός, με όλους τους παραποτάμους του, τι κάνει, παίρνει το νερό από τον Πίντο, παίρνει το νερό εδώ από την Ξενιάδα, στη θάλασσα. Εάν δούμε μόνο το ποτάμι, το θεωρούμε ένα τυπικό υδρογραφικό δίκτυο, σαν αυτά που βλέπουμε και σε άλλες περιοχές. Διάστατο το μοντέλο, τη διάστατη φωτογραφία στη Θεσσαλία. Ας αρχίσουμε την αποκωδικοποιούμε. Με το θαλασσί χρώμα είναι η υδρολογική λεκάνη της Θεσσαλίας. Άρα λοιπόν το όριό τη είναι η Ήτη, συγγνώμη, η Όρθρης, η Πύλος, στο Αιγαίο Πελαγός, στο Δέλτα του Πηνιού Ποταμού. Οπότε, αποδικοδικοποιώντας το πώς λειτουργεί ένα ποτάμι, ειδικά αυτό το ποτάμι,